αν το αφήσουμε να κυλήσει μέχρι και το τέλο τη Πέμπτη. Γενικά, η μέρα θα κυλήσει καλούτσικα, σε αρκετά καλά, σε αρκετέ περιοχέ. Εδώ στα κεντρικά και τα νότια, δείτε κάποιε συνεφιέ, πώ διέρχονται από τα ανοιχτά τμήματα του Ιωνίου. Θα δούμε ποιε περιοχέ αναμένεται να περιοριστούν από κάποιε λάσπο ψυχάλε, λάσπο τοπικού χαρακτήρα και από κάποιε μπόρε ή και τοπικέ καταιγίδε, κυρίω στα βόρεια-βορειοτολικά τμήματα. Όσον αφορά στην υπόλοιπη Ευρώπη. Παρατηρούμε ότι τελειωμό δεν έχουν οι πολύ ισχυρέ μπόρε, βροχέ και καταιγίδε. Έχουμε να κάνουμε με ένα εκτεταμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο στοβελίζεται γύρω από τον εαυτό του. Έχει μείνει σχεδόν στάσιμο τι τελευταίε ημέρε στην κεντρική Ευρώπη. Τροφοδοτείται με αρκετή υγρασία από τη Μεσόγειο, κρύε μάζε από την Σκανδιναβία και εδώ που ενώνονται αυτέ προκαλούν πραγματικά πάρα πολύ έντονε καταιγίδε και είχαμε και καταστροφικέ πλημμύρε όχι μόνο στην Γερμανία αλλά και σε περιοχέ τη Γαλλία τι τελευταίε 24 με 36 ώρε. Η αστάθεια κατά τη διάρκεια τη Πέμπτη θα διατηρηθεί στην δυτικοκεντρική Ευρώπη και θα φτάσει να επεκτείνεται μέχρι και την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού τη Πέμπτη. Όλο αυτό το σύστημα κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών θα κινηθεί λίγο πιο ανατολικά και θα δούμε πώ θα επηρεάσει και την περιοχή μα, κυρίω προ τα μέσα, από τι αρχέ προ τα μέσα και τις επόμενες εβδομάδες. πάμε να δούμε όμως την εξέλιξη του καιρού σε εμάς. Οι πρωινέ ώρε τη Πέμπτη θα ξεκινήσουν με γενικά καλό καιρό, με ηλιακάδα στι περισσότερε περιοχέ, κυρίω στα βόρεια και τα ανατολικά τμήματα. Εδώ στα βυτικά νοτιοδυτικά θα υπάρχουν κάποιε αρέσει νευχέ. Αρέσει νευχέ, οι οποίε κατά τόπου θα πυκνώνουν λίγο περισσότερο, κυρίω εδώ στο κεντρικό και το νότιο Ιόνιο, από τη στερεά στην δυτική, κεντρική και την νότια Πελοπόννησο. Και δεν αποκλείεται να αφήσουν το διάβα του μέχρι και λίγο πριν το μεσημεράκι κάποια λάσπο και στενή τοπική λάσπο βροχούλα. Τίποτα το ιδιαίτερο. Συνεχίζεται μεταφορά Αφρικανική κόνη, γι' αυτό χρησιμοποιώ uh, τι λέξει λάσπο ψυχάλα και λάσπο βροχούλα. Uh, στα νότια είναι σχετικά τμήματα. Μόνο λίγε αρέσει νευχέ τοπικά και εδώ αυξημένε. Τίποτα το ιδιαίτερο, μια θολούρα στην ατμόσφαιρα θα την έχουμε ε, κατά διαστήματα εξαιτία αυτή τη μεταφορά σκόνη. Πάμε να δούμε τώρα στη δεύτερη κάρτα την εξέλιξη του κυρίου από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα. Οι όποιε τοπικέ βροχούλε, λάσπο βροχούλε εδώ στα Βυτικά-Λοτιβητικά, θα περπατήσουν μέσα στη μέρα ανατολικότερα. Στο διάβα του δεν αποκλείεται να επηρεάσουν και την αστερεά, διανατολική πελοπόννησο, κυκλάδε και νησιά Ανατολικού Αιγαίου, βορειότερα των Δαδεκανίσεων και βορειότερα τη Κρήτη. Γενικά φαίνεται να εκδηλώνονται αυτά τα φαινόμενα με κάποια πιθανότητα γύρω στο 50 με 60%. Πιο βόρεια θα υπάρχουν αρέσει νευχιέ που ίσω αφήσουν κάποια τοπική βροχούλα στα ορεινά τι μεσημερινέ απογεματίε ώρε, ενώ για τα ορεινά τμήματα τη Ράκη και για τον Βόριο Εύρο ισχύει με καλύτερη αστάθεια, πιο έντονη αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα, με μπόρε εδώ και τοπικέ καταιγίδε. Όσο θα βαδίζουμε όμω προ το βράδυ αργά και τι νυχτερινέ ώρε, αναμένεται ξανά βελτίωση του καιρού με ξαστεριά σχεδόν παντού. Θα συνεφιάσει αρκετά στα νότια νησιωτικά τμήματα χωρί φαινόμενα. Στην βόρεια Ελλάδα και κυρίω κατά μήκο των βορείων σύνορων τη χώρα μα, με τα Σκόπια και τη Βουλγαρία, τα σύννεφα θα επιμείνουν και κυρίω τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στα ορεινά και στο βόρειο Εύρο δεν αποκλείεται να διατηρηθούν κάποιε μπόρε τοπικού χαρακτήρα μέχρι και αργά το βράδυ τη Πέμπτη, κυρίε και κύριοι. Για να πάμε τώρα στου ανέμου. Βλέπετε ότι θα παραμείνουν αυτοί οι εξασθενημένοι και αυτή είναι η αιτία τη αυξημένη σχετική υγρασία που έχουμε τις τελευταίες, τα τελευταία 24 ώρα στι περισσότερε, κυρίω παράκτιε, νησιωτικέ περιοχέ του Αιγαίου. Βλέπετε ότι γενικά η Πέμπτη θα ξεκινήσει με πολύ εξασθενημένου ανέμου στο Αιγαίο, κυρίω εδώ από το Θερμπαϊκό μέχρι και τι Ποράδε. Θα έχουμε ένα απορριβητικό ρεύμα στην αρχή τη ημέρα γύρω στα 3 με 4 από φόρ, όπω και στο βόρειο-βορειοανατολικό Αιγαίο. Στο Ιόνιο, 4 και 5 4, εδώ βορειοδυτικοί άνεμοι θα επικρατήσουν έω και 5 από κυρίω στα νότια τμήματά του. Κατά τη διάρκεια τη ημέρα τώρα, θα παρατηρήσετε ότι οι διευθύνσει εδώ δεν θα αλλάξουν στα δυτικά και οι εντάσει στα 4 με 5 μποφόρ. Στο Αιγείο ίσω βγάλει έναν ένα, λίγο πιο έτσι, ενισχυμένο στο 3 με 4 μποφόρ το πολύ α, νοτιά μέσα στην α, ημέρα. Αλλά όπω σα έδειξα και χθε, εδώ στα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα τη Πελοπονίσου, στα ορεινά τη Αρκαδία, για παράδειγμα, τη Κορινθίας, τη Αχαία, στα ορεινά ή αλλά και στην στερεά, εδώ στο Κορινθιακό επίση, δεν αποκλείται να βγάλει έναν δυνατό δυτικό άνεμο, εντάσσεω 5 με 6 και κατά τόπου η θερμοκρασία τώρα μέσα στη νύχτα και νωρί το πρωί θα διαμορφωθεί ω εξή: Δεκάρια, δεκατεσάρια αναμένονται κατά μέσο όρο στα ορεινά. Δεκαπεντάρια, δεκαξάρια στα βόρεια, δεκαξάρια, δεκοκτάρια στα υπόλοιπα κεντρικά και τα νότια υπηρετικά. Παιδινά στο Αιγείο, όχι κάτω από 18 βαθμού στα βόρεια, με 19 έω και 20 βαθμού στα νότια, νοτιοτολικά, νησιωτικά τμήματα. Πάντω στα αστικά κέντρα, όπω συνέβη και τα προηγούμενα 24 ώρα, τι νυχτερινέ και πρώτε πρωινέ ώρε δεν φαίνεται να έχει διάθεση ο υδράγυρο ή τα κότσια καλύτερα να κατέβει κάτω από του 20 βαθμού Κελσίου. Πραγματικά μπαίνουμε σε μια, α, στο θέρο σταδιακά από σήμερα και τι επόμενε ημέρες. Α, το νιώθουμε αυτό. Σημαίνουμε σε μεγάλε πόλεις, Εγκλωβίζεται τη θερμότητα. Το γνωρίζουμε. Κατά τη διάρκεια τη νύχτα δεν πέφτει ο υδράγυρο τόσο όσο στι όμορφε περιοχέ, κυρίω στι ημιοεινέ, ορεινέ τη υπηρετική χώρα. Τώρα, α, για να δούμε το μεσημέρι. Αυτέ οι συνευχέ και τα όποια τοπικά φαινόμενα θα εμποδίσουν τον υδράγυρο κατά τη διάρκεια τη μέρα να ανέβει ψηλότερα από του 33 με 34 βαθμού Κελσίου. Βλέπετε τι μέσε θερμοκρασιακέ μέγιστε τιμέ που αναμένονται στον ελληνικό χώρο αργά το μεσημέρι τη Πέμπτη. Και στο Αιγείο, ίσω εδώ στα νότια-τολικά, ξεπεράσει ο υδράγυρο στου 30 βαθμού και αγγίξει και του 33 με 34 βαθμού Κελσίου. Στην Βόρεια Ελλάδα θα είμαστε ευχαριστημένοι με 30 έω και 31 βαθμού Κελσίου τι μεσημερινέ ώρε, πολύ τοπικά και λίγο παραπάνω στο εσωτερικό τη Κεντρική Μακεδονία. Στα ορεινά δε, δεν φαίνεται να ξεπερνάει ο αυτά τη βορειοδυτική Ελλάδα του 26 μόλι με 27 βαθμού Κελσίου. Γενικά όμω μια αυξημένη σχετική υγρασία θα την έχουμε στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα, εκτό από εκεί όπου θα φυσάει λίγο περισσότερο, είδαμε στα δυτικά, αλλά και σε περιοχέ Πελοπονίσου και τη Τερεά. Πάμε στην Αττική. Η μέρα φαίνεται να ξεκινά αρκετά καλά. Με κάποια θολούρα στην ατμόσφαιρα, βέβαια, σχετικά γρήγορα εξαιτία τη μεταφορά Αφρικάνικη κόρη, όχι ιδιαίτερα έντονη, αλλά μια θολούρα θα την έχουμε και πάλι. ηλιοφάνεια, λίγε αρέσει συνεφιά στο νόμο. Αρχικά στα δυτικά και τα νότια. Μέσα στην ημέρα όμω στην Αττική φαίνεται να συνεφιάζει. Κατά διαστήματα αυτή η συνεφιά και κατά τόπου δεν αποκλείεται να πυκνώσει τόσο ώστε στο διάβα της, να αφήσει και κάποια λασποψυχάλη και στενή τοπική λασποβροχούλα. Μικρή διάρκεια φαίνονται τα φαινόμενα, δεν φαίνεται τίποτα το ιδιαίτερο. Γενικά προ το απόγευμα και κυρίω προ το βράδυ θα έχουν σταματήσει αυτά τα φαινόμενα, τα τοπικά και μικρή διάρκεια και το βράδυ αναμένεται και πάλι ξαστεριά. Οι άνεμοι στα ανατολικά και νότια θα πνέουν ότι ο στα 3 με 4 μποφόρ. Εδώ στον κορυθιακό δεν αποκλείεται να βγάλει ένα βορβητικό άνεμο που σα έδειξα γύρω στα 5 με 6 μποφόρ πρόσκαιρα και η θερμοκρασία στο λακανοπέδιο γύρω στου 20 βαθμού το πρωί με 31 βαθμού κατά μέσο ώρα αργά το μεσημέρι αν στις ώρες το μεσημέρι, δεν αποκλείεται τοπικά να έχουμε και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου σε τοπικό όμω επίπεδο. Και αυξημένη θα είναι και εδώ η σχετική υγρασία στην Θεσσαλονίκη τώρα. Λιακάδα από το πρωί. Το μεσημέρι θα βγάλει κάποιε αρέσει συνευχέ τοπικά αυξημένε. Μικρή πιθανότητα ρηπακτή να βγάλει κάποιε τοπικέ ασθενεί μπόρε στα ορεινά τη κεντρική Μακεδονία. Το βραδάκι ξαστεριά με λίγε αρέσει συνευχέ που θα πυκνώσουν λίγο περισσότερο αργά τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί αρχικά στον θερμαϊκό στα 3 με 4 μποφόρ, αλλά βαθμιαία από το μεσημέρι και μετά θα εξασθενήσουν μετά το μεσημέρι να μένετε θαλάσσια άβρα. Αυτό για του ψαράδε μα και στον θερμαϊκό αλλά και στην καλκιδική θερμοκρασία. Στην πόλη γύρω στου 19 το πρωί με 29 βαθμού κατά μέσο ώρα αργά το μεσημέρι.